την ζωγράφο Μαρία Ρουσέα θέλησε να τιμήσει σε μια όμορφη βραδιά η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου. Σε μια εκδήλωση που έγινε στην βιβλιοθήκη, όλοι έμαθαν περισσότερα για μια σύγχρονη προσωπικότητα των οικαστικών και ταξίδεψαν μέσα από τη ματιά και το έργο της. Έχει διαμορφωθεί ως άνθρωπος, ως από τα νησία και ως καλλιτέχνης μέσα από την επίδραση ορισμένων παραγόντων. Και αυτοί οι παράγοντες είναι το οικογενειακό περιβάλλον, σε ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον μεγάλωσε, το ευρύτερο πολιτισμικό της προσεισμικής Ζακύνθου, ο ίδιος ο σεισμός, η σεισμή του 1953. Μέσα από τις τοποθετήσεις των ομιλητών μπορούσε κάποιος να γνωρίσει την Μαρία Ρουσέα και το έργο της που παραμένει ζωντανό μέσα από συλλογές, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, αφίσες και εξώφυλλα βιβλίων. Η Μαρία Ρουσέα πιστεύω ότι είναι μια καθαρά ζακυνθινιά. Μια γυναίκα που μας μετέφερε το χθες, το σήμερα και το συνεχίζει. Εγώ δεν μπορώ να πω πολλά. Είχα τη μεγάλη τύχη να είναι παιδική φίλη της μητέρας μου και φίλη δική μου. Οπότε πάντα τη βλέπω με αγάπη. Αλλά οι φιλίες δημιουργούνται επειδή υπάρχει το έργο. Έχει και μια προσφορά στη συντήρηση των έργων μετά το σεισμό. Είχε καθίσει εκτός από το καβαλέτο της και ώρες ολόκληρες πάνω στο εργαστήριο του μουσείου για να συντηρήσει όλους τους θησαυρούς που ήρθαν σήμερα σε εμάς. Τα αφιερώματα σε λογοτέχνες και καλλιτέχνες της Ζακύνθου που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον πολιτισμό του νησιού αναμένεται να συνεχιστούν από την Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη που αναγνωρίζει το έργο για την προσφορά του στον τόπο. Από πέρσι έχουμε εγκαινιάσει αφιερώματα σε σπουδαίους λογοτέχνες, καλλιτέχνες και θα συνεχίσουμε. Το επόμενο αφιέρωμα της βιβλιοθήκης μας θα είναι στο Διονύση Παπαδάτο, το ζωγράφο, που έφυγε από τη ζωή πριν από 2 χρόνια. Νομίζω ότι η εξωστρέφεια στη βιβλιοθήκη είναι ό,τι χρειάζεται το ζακυνθινό κοινό. Για την Μαρία Ρουσέα τα λόγια περιτεύουν αφού οι σπουδές της ήταν πλούσιες ενώ έκανε σπουδαίο έργο ως συντηρήτρια του Υπουργείου Πολιτισμού και η δουλειά της παραμένει αξιοθαύμαστη για τους ανθρώπους του πολιτισμού αφού εικονογράφησε πλήθος ποιητικών συλλόγων και έλαβε μέρος σε πολλά επιστημονικά συνέδρια.